και πάω λίγο να σταματήσω σε εκείνο το μήνυμα που μας έστειλε ο καθηγητής, ο κύριος Μητρόπουλος. Γιατί κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Μου στείλατε μήνυμα. Καλή εβδομάδα, κύριε Επίσης. Καλημερίζω στους ακροατές. Και μου γράφετε ότι είναι συνταγματική η περικοπή ολόκληρου του μισθού και της ασφάλισης για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς. Αυτό δυστυχώς έκρινε το Συμβούλιο Επικρατείας η Ολομέλεια με ψήφους 20 δικαστές υπέρ αυτού που λέμε τώρα και 5 οι οποίοι αντιστάθηκαν σε αυτό που λέμε. Απεφάσισε λοιπόν η πλειοψηφία της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας η υπόθεση, τη δίκασα και εγώ διότι εκπροσώπησα τους υγειονομικούς ιατρούς και άλλους και ζητήσαμε για αυτούς που δεν έχουν πιστεί ακόμη ή δεν έχουν πιστεί ή δεν επιθυμούν. Να μην κοπεί ολόκληρος ο μισθός και όλη η ασφάλιση κατά την περίοδο που δεν εμβολιάζονται. Διότι είναι μήνες, μπορεί να είναι και χρόνια για κάποιους και να χάσουν συνταξιωτικό δικαίωμα. Αλλά ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας δυστυχώς και είπε με πλειοψηφία 21-5 ότι όχι μόνο είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλο ανεξαιρέτως τον πληθυσμό, όχι μόνο τους υγειονομικούς, όχι μόνο πάνω από 60 ετών και πάνω, είναι το πρώτο ανώτατο δικαστήριο σε όλη την Ευρώπη και στα 47 κράτη που όχι μόνο λέει ναι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό αλλά λέει και στις σκληρές κυρώσεις για τους ανεμβολίαστους. Άρα λοιπόν ανοίγει ένα παράθυρο παραβίασης ατομικών δικαιωμάτων και βεβαίως ανθρωπίνων ελευθεριών σύμφωνα με αυτή την απόφαση την οποία έβγαλε δυστυχώς η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας και βεβαίως ως δικηγόρος που παρέστην και εκπροσώπησα εκεί τους υγειονομικούς είχα μία περίπτωση μιας μάνας με 11 παιδιά, 11 παιδιά εκ των οποίων τα δύο ανάπηρα αυτή φτωχή με 800 ευρώ σε δημόσιο νοσοκομείο επειδή έχει ασθένειες δεν θέλει να εμβολιαστεί και για τέταρτο μήνα δεν εισπράττει μισθό και το τετράμινο δεν υπολογίζεται το συντάξιμο. Είναι σκληρές κυρώσεις κυρία Δουγεράκη, ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες και ζητήσαμε από τους δικαστές. Μα λέγεται για την εμβολιασμό. Μέχρι τώρα δεν θέλει να εμβολιαστεί για λόγους του. Λοιπόν, 11 παιδιά, 2 ανάπηρα, ίδια προβλήματα υγείας, 800 μεικτά ο μισθός. Και για τέταρτο μήνα δεν πληρώνεται και για τους 4 μήνες δεν έχει ασφάλιση. Λοιπόν, πώς να αποτυπωθεί αυτό, ποιο κράτος δικαίου, Και μαθαίνω ότι ήταν και ο δικαστής μέσα, ο οποίος επιώκεται, διαβάζει τις εφημερίδες με αναρκωτικά κλπ. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω γιατί τόσο σκληρότητα από το ανώτατο δικαστήριο. Ναι. Τώρα ξέρετε, από τη μία λέτε εσείς ότι εδώ έχουμε μια πρώτη απόφαση σε όλη την Ευρώπη, ότι αυτή η απόφαση ανοίγει παράθυρο στην παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων, αλλά από την άλλη ξέρετε, βάσει των όσων δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, ότι φαίνεται αυτό συζητείται σε ό,τι έχει να κάνει με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και δεν ξέρω με τι μέτρα παρακάτω σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Κυρία Δουβιεράκη, με την υποχρεωτικότητα και εμείς που παρασταθήκαμε εκεί, είπαμε εντάξει, θέλετε να υποχρεώσετε τους πολίτες με ψηφίες διατάξεις. Αλλά να κόβεις ολόκληρο το μισθό, όταν μέχρι τώρα το Συμβούλιο Επικρατείας για δεκαετίες εφαρμόζει την λεγόμενη αρχή της αναλογικότητας. Τι σημαίνει αρχή αναλογικότητας? Εάν μπορεί να του κόψεις το μισό μισθό ή το 20% για να του στείλεις το συμβολικό σου μήνυμα ότι κύριε ή κυρία εμβολιάσου αλλά προσπαθεί να τον σώσεις από τον κορονοϊό αλλά πάει να τον καταστρέψεις τα οικονομικά γιατί επαλαμβάνω είναι η μόνη που δουλεύει στην περίπτωση της κυρίας που σας προανέφερα που έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη έχει 11 παιδιά, δεν έχει άλλο εισόδημα. Και αν δεν εμβολιαστεί ακόμη 5 μήνες, πώς θα ζήσει αυτή η γυναίκα? Τι ζητήσαμε εμείς, για να είμαι δίκαιος και κατανοητός στους ακροατές, ζητήσαμε να μην εμβολιαστεί. Ζητήσαμε, αν μπορεί το Συμβούλιο να πει, αντί για όλο το 800, να τη κόψει ένα περιοριστεί ο μισθός σε ένα συμβολικό ποσό. Για να τη στείλει το μήνυμα ότι πρέπει να εμβολιαστεί, αλλά να μην καταδικάσει σε οικονομική
Λέτε ότι είσαστε ως δικηγόρος από την πλευρά υγειονομικών, κυρία Μητρόπουλε. Εκπροσώπησα και βεβαίως. Από εδώ και κάτω, πώς εσείς σκέφτεστε να κινηθείτε? Σκεφτόμαστε να προσφύγουμε, μελετάμε για να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι επαναλαμβάνω, είναι το μόνο ανώτατο δικαστήριο στην Ευρώπη. Τώρα ψάχνουμε με τους συνεργάτες ΕΝΤΕΚ, μάλλον και στον κόσμο, στα 200 κράτη που έχουν ανώτατα δικαστήρια, που ήρθε και είπε όχι ναι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ναι στις εξοντοτικές, τιμωρητικές, εκδικητικές κυρώσεις της ανεμβολίασης. Δεν λέμε, δεν πήγαμε κατά του εμβολιασμού, του υποχρεωτικού. Πήγαμε να μην συνοδεύεται η άρνηση ή η επιθυμία κάποιου που δεν έχει. Με τις οικονομικές ποινές για να μπορεί ο άλλος να βιοπορίζεται. Να μην τον εξοντώσεις. Ναι, ναι. Να μην τον εξοντώσεις. Θέλω να γίνω κατανοητός για δεύτερη φορά το λέω. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς ότι δεν πήγατε κατά του εμβολιασμού, αλλά των ποινών. Του το 200 και στείλει το μήνυμα. Ή κάνετε το προοδευτικά αυτό. Αλλά τώρα όταν του λες για τέταρτο μήνα και για όσους μήνες, πιθανότατα και χρόνια, όσο εγώ ψηφίζω τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, εσύ δεν θα παίρνεις μισθό και οι μήνες και τα χρόνια που είσαι ανεμβολίαστος δεν θα είναι συντάξιμα. Φανταστείτε να έρθει αυτή η κυρία σε μένα σε 2 χρόνια και να μου πει θέλω να βγω στη σύνταξη στα 62 μου και να της πω κυρία σας λείπει ο ένας χρόνος ή 12 μήνες που είσαστε ανεμβολίαστοι και σας στέρισε η κυβέρνηση σημερινή με απόφαση και τη σφραγίδα του Συμβουλίου δηλαδή των δικαστών οι οποίοι προχθές σημειωτέων ψηφίσανε να παίρνουν συντάξεις εκτός πλαφών 4.500 ευρώ το μήνα. Τη σχολιάσαμε την απόφαση. Πώς εσύ λες να παίρνουμε 4.500 μισθό και συντάξεις κατ' εξαίρεση είναι δικαστές, αλλά η κυρία τραπεζοκόμος με τα 11 παιδιά και τα 2 ανάπηρα να μην παίρνει το 800 μισθό. Και να στερείτε, κυρία, και να στερείτε τα ένσημά της. Αν ακούγουμε άδικος. Δηλαδή θέλαμε να γίνει μικρότερη περικοπή μισθού. Λίγο θέλαμε. Είσαστε σαφείς, κύριε καθηγητά. Είπατε ότι δεν είμαστε κατά του εμβολιασμού ή δεν πήγαμε να υπερασπιστούμε αυτό. Είπαμε ότι μειώστε τις ποινές γιατί έχει να κάνει με το πώς μπορεί να διαβιεί μια οικογένεια, το τι θα τρώνε τα παιδιά της και βέβαια στα συντάξιμα, στα ασφαλιστικά και στα συντάξιμα χρόνια των ανθρώπων οι οποίοι θα στερούνται αυτών των αγαθών. Δίκασα την υπόθεση 8 Οκτωβρίου όταν είχα δικάσει, όταν είχα την ίδια μέρα πήγα και εμβολιάστηκα για τη δεύτερη δόση και προχθές Πέμπτη δικάστηκα εμβολιάστηκα για την τρίτη δόση. Δηλαδή τους είπαμε εμείς είμαστε αυτοί, θέλουμε να ισχύσει ο εμβολιασμός, να εμβολιαστεί ο εμβολιασμός. Αλλά μην τον καταδικάζει σε απόλυτη εισοδηματική εξόντωση. Άρα λοιπόν από εδώ και κάτω η σκέψη είναι προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά η κυβέρνηση έχει περιθώριο με την απόφαση να εμβολιάσει υποχρεωτικά από τα νήπια μέχρι τους υπερανόβιους με αυτή την απόφαση. Όλος ο γενικός πληθυσμός, όλος ο πληθυσμός ανεξαρτήτως ηλικίας σύμφωνα με αυτή την απόφαση όχι μόνο μπορεί να εμβολιάσει υποχρεωτικά αλλά και να τιμωρείται αν δεν εμβολιάζεται. Αυτή τη δεύτερη διάσταση εγώ αιτιώμαι στην εξαιρετική εκπομπή σας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα, να είστε καλά.